ήταν, ήταν ουσιαστικά της οικογένειας τα κτήματα, εδώ που βλέπετε οι ελιές και όλα αυτά. Εγώ από μικρή μάζευα τις ελιές και αποφασίσαμε κάποια στιγμή πριν από 5 χρόνια περίπου ότι θέλαμε να φτιάξουμε μια καινούργια κατάσταση ελαιοπαραγωγική στην Βιωτία. Και όλα αυτά ήταν συνυφασμένα με την ποιότητα καθαρά. Οπότε ουσιαστικά ξεκινήσαμε με το να φτιάχνουμε ένα καινούργιο κτίριο, καινούργια μηχανήματα, όχι χρησιμοποιημένα, όχι επανα-refurbished κλπ. Όλα ήταν από την αρχή καινούργια, όλο καινούργια από την Πυραλίζη που είναι ουσιαστικά η top εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου. Ουσιαστικά τα καλύτερα μηχανήματα παγκοσμίως τα φτιάχνει η Πυραλίζη. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε το να φτιάχνουμε αυτό το ελαιοτρίβι που ουσιαστικά είναι τα πάντα. Είναι δηλαδή από τις δικές μας ελιές μέχρι το συσκευασμένο προϊόν, το Ascra Olive Oil, το οποίο ουσιαστικά τα τελευταία 4 χρόνια που κυκλοφορεί, έχει κατορθώσει να εξάγει ήδη σε 8 χώρες και μόνο φέτος κερδίσαμε 7 βραβεία. Και έχουμε κερδίσει και περιμένουμε και μάλλον άλλο ένα. Ουσιαστικά όλη η παραγωγή είναι ότι ξεκινάει με το να έρχονται οι παραγωγοί εδώ και να τα βάζουν σε αυτά τα παλαιτοκιβώτια. Τα οποία τα παλαιτοκιβώτια τι κάνουν ουσιαστικά είναι ότι η ελιά δεν ζεσταίνεται, μένει όσο πιο καθαρή και σε οξύδωση, εκεί να μην υπάρχει οξύδωση, δηλαδή υπάρχει οξυγόνο, οπότε καθαρίζει, δεν υπάρχει ζέστη, γιατί μέσα στα σακιά ζεσταίνεται ο καρπός, οπότε δημιουργεί, ουσιαστικά αρχίζει η οξύδωση. Για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το εξής. Ότι το λάδι είναι μία μορφή χυμού. Αν εμείς πάρουμε τα πορτοκάλια π.χ. που θέλουμε να τα κάνουμε χυμό, τα βάζουμε στην άκρη, τα κόψουμε, τα ζεστάνουμε, τα αφήσουμε 15 μέρες, 10 μέρες, 5 μέρες, ό,τι να είναι, τα αφήσουμε και στην άκρη και πάμε τώρα μετά από κάποιες μέρες να πάμε να βγάλουμε ένα χυμό, ο χυμός αυτός ούτε βιταμίνη C θα έχει, ούτε τίποτα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με το λάδι. Αν εγώ πάρω τις ελιές, τις αφήσω στην άκρη, τις πατήσω, τις βάζω σε σακιά που ουσιαστικά ζεσταίνονται και γίνουν όλο αυτό το πράγμα, ουσιαστικά ούτε πολυφενόλες θα έχουμε, ούτε όλες τις βιταμίνες του λαδιού που πρέπει να έχει κανονικά ένα λάδι. Πολυφενόλες, όλα τα αντικαρκυνικά, όλα τα καλά που υπάρχει μέσα στο καρπό. Η διαδικασία από την αρχή που θα πέσουν οι ελιές μέχρι το τέλος για να βγει το πρώτο λάδι είναι 15 λεπτά. Γίνεται πολύ γρήγορα και λόγω που γίνεται πολύ γρήγορα είναι γιατί υπάρχει ουσιαστικά εξοπλισμός. Υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία είναι υπερσύγχρονα και αυτά μας βοηθάνε στο να γίνουν σωστή επεξεργασία και να γίνει σωστό λάδι. Από την αρχή ξεκινάμε με το να μπουν ουσιαστικά οι ελιές στο αναβατόριο και μετά πηγαίνουν στις τουρμπίνες που ουσιαστικά οι τουρμπίνες αυτές τι κάνουν, διώχνουν όλα τα κλαράκια, τα φυλαράκια, τις πετρούλες, οτιδήποτε μικρό μπορεί να υπάρχει μαζί με το καρπό. Μετά μπαίνει σε νερό με υψηλή πίεση που παράγει οξυγόνο και με λάμπες UV καθαρίζει ουσιαστικά τον καρπό, δηλαδή ο καρπός είναι πλήρως καθαρός. Μετά πηγαίνουμε στο σπαστήρα. Ο σπαστήρας ουσιαστικά τι κάνει, είναι ότι γίνεται το πρώτο πάτημα, η πρώτη σύθλιψη να το πούμε καλύτερα, του καρπού. Πάντοτε όλες οι θερμοκρασίες, δηλαδή το maximum που πηγαίνει είναι μέχρι 27 βαθμούς, άρα μιλάμε για ψυχρή έκθλιψη. Τι σημαίνει αυτό, είναι ότι δεν ταλαιπωρείται ο καρπός, δεν μπαίνει πουθενά ζεστό νερό, δεν μπαίνουν πουθενά, δεν υπάρχει αυτή η άπειρη μάλαξη που γίνεται σε πάρα πολλά λιοτρίδια παλαιάς τεχνολογίας που συνέχεια μαλάσεται και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια εξασθένιση όλων των χαρακτηριστικών που θέλουμε, των οργανωτικών χαρακτηριστικών που θέλουμε να έχει το λάδι. Γιατί το λάδι ουσιαστικά είναι ένας καρπός που έχει πάρα πολλές βιταμίνες και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε όσες περισσότερες βιταμίνες γίνεται, όσες περισσότερες πολυφενόλες στο λάδι. Και τα αρώματα φυσικά, γιατί και τα αρώματα χαλάνε πάρα πολύ εύκολα με τη θερμοκρασία. Οπότε ουσιαστικά τι κάνουμε, μετά περνάει από το σπαστήρα, μετά πηγαίνουμε στους μαλακτήρες, αφού έχουμε περάσει από το μηχάνημα το πρωτορεατόρε. Το πρωτορεατόρε ουσιαστικά μοιάζει με την κλασική, την παλιά τεχνολογία με τα μουτάφια. Τι γινόταν τότε, με υψηλή πίεση, με υδραυλική πίεση δηλαδή, πατιότανε ο καρπός και έβγαινε λάδι. Τώρα ουσιαστικά το ίδιο γίνεται σε πιο καινούργια μορφή, σε πιο μοντέρνα μορφή. Γίνεται το ίδιο πράγμα, δηλαδή με υψηλή πίεση φεύγει και επεξεργάζεται ο καρπός και βγαίνει το λάδι.
η πάστα της ελιάς, θα το πούμε έτσι, επεξεργάζεται με υψηλή πίεση και έτσι βγαίνει το λάδι. Μπαίνει στους μαλακτήρες για ούτε 5 λεπτά, δηλαδή μένει πάρα πολύ λίγο διάστημα, και μετά πηγαίνουμε στο ντεκάτερ. Το ντεκάτερ είναι ο φυγόκεντρητής, που ουσιαστικά τι κάνει αυτό, με τη φυγόκεντρο διαχωρίζει το λάδι σε 3 κομμάτια. Αυτή τη πούλπα τη διαχωρίζει σε 3 κομμάτια. Ο πυρήνας, το νερό το, που δεν το χρειαζόμαστε, και το λάδι. Ο πυρήνας πηγαίνει στη δεξαμενή πίσω που είναι και το πυρήνα. Το λάδι πηγαίνει στο βιολογικό καθαρισμό που καθαρίζεται. Το νερό, συγγνώμη, πηγαίνει στο βιολογικό καθαρισμό και το λάδι συνεχίζει για το τελευταίο μηχάνημα που ουσιαστικά εκεί γίνεται ο καθαρισμός. Τι είναι αυτό ο καθαρισμός? Είναι ότι καθαρίζει το λάδι από οποιασδήποτε ίνες, από κομματάκια σάρκας, από οτιδήποτε πράγματα μπορεί να έχουν μείνει μέσα. Εννοείται, μιλάμε πάντοτε για κομμάτια του καρπού, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Και ουσιαστικά καθαρίζεται και φιλτράρεται το λάδι πλήρως, οπότε είναι καθαρό. Στο τέλος υπάρχει και η ζυγαριά, που ουσιαστικά εκεί ζυγίζεται μπροστά στα μάτια του παραγωγού το πόσο λάδι έχει βγει. Οπότε επίσης, να πούμε και κάτι που δεν το είπαμε στην αρχή, υπάρχει μετά το πλυντήριο η ζυγαριά. Η ζυγαριά αυτή ζυγίζει πόσα κιλά καρπού έχουμε φέρει. Ο παραγωγός ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσα κιλά καρπού έχει φέρει, σε ποιο σημείο είναι το λάδι του, δηλαδή σε ποιο σημείο είναι οι ελιές του, και στο τέλος βλέπει και την παραγωγή και φαίνεται. Δηλαδή το βλέπει ξαφνικά, δεν υπάρχει καμία είδους αμφιβολία για τα κιλά που μπορεί να υπάρχουν και για το πόσο παρήχθηκε. Στο τέλος ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι ο παραγωγός διαλέγει με ποιο τρόπο θέλει να μεταφερθεί το λάδι. Εννοείται ότι έχουμε και εμείς δικά μας μέσα που μπορούμε να μεταφέρουμε με δεξαμενές το λάδι σε κάποιες. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε καταφέρει στο δικό μας το brand, το Ascra Olive Oil, να έχουμε την καλύτερη ποιότητα και κάθε χρονιά να κερδίζουμε 7 με 10 βραβεία. Δηλαδή, τώρα να φανταστείτε, το λάδι δουλεύει σαν brand τα τελευταία 3 χρόνια. Το λάδι ήδη εξάγεται σε 10 χώρες σχεδόν, σε 9 για την ακρίβεια. Και εννοείται ότι μιλάμε για πολλές ακόμα περισσότερες χώρες. Και μιλάμε για ένα προϊόν που κάθε χρονιά κερδίζει πολλά βραβεία, και μιλάμε για το λάδι των παραγωγών, δηλαδή μιλάμε για το λάδι όλης μας της περιοχής. Το λάδι που είναι της Μεγαρίτικης, που δεν είναι γνωστό, γιατί Μεγαρίτικη σαν Μεγαρίτικη δεν είναι γνωστή σαν μπράντα. Γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε τυποποιημένο λάδι Μεγαρίτικο. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα με το όλο το ελευθερίο και το τυποποιητήριο να συσκευάσουμε οποιοδήποτε λάδι χρειάζεται. Κάποιος παραγωγός που μπορεί να θέλει να το κάνει δώρο, να θέλει να κάνει κάτι άλλο αντίστοιχο. Και φυσικά υπάρχει και το μονοποικιλιακό. Που το μονοποικιλιακό τι σημαίνει? Ότι είναι όλο Μεγαρίτικη, αυτή η ποικιλία έχει κάποια χαρακτηριστικά γευστικά τα οποία μας βοηθάνε. Είναι φρουτώδες, βγάζει όλη την ωραία γεύση του λαδιού, χωρίς να πικρίζει στο λαιμό, και οι ξένοι, οι άνθρωποι που δεν είναι από την Ελλάδα και δεν είναι μαθημένοι στα λάδια, είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσουν στην κουζίνα τους, γιατί δεν χρειάζεται να δοκιμάσουν ένα προϊόν που θα τους κάνει να βήξουν, θα τους κάνει να νιώσουν άβολα κλπ. Εμείς που πηγαίνουμε σε όλες τις εκθέσεις κάθε χρόνο, πηγαίνουμε σε πάρα πολλές εκθέσεις σαν εκθέτες, και σαν επισκέπτες αλλά και σαν εκθέτες, όταν δοκιμάζουν το λάδι ξένοι, τρελαίνονται. Γιατί μπορούν να δοκιμάζουν επιτέλους ένα λάδι χωρίς να τους δημιουργεί αυτό το πράγμα. Έχουν συνηθίσει στα ελληνικά λάδια που πνίγονται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι φρουτώδες, είναι κάτι το οποίο είναι μονοποικιλιακό. Έχει πλήρως κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλα λάδια, οπότε καλό θα είναι όσο μπορούμε να δείξουμε και αυτή την ποικιλία που δεν υπάρχει.